Και πάμε, Λίλη. Και φυσικά τρέχει καθημερινά. Ακριβώς. Θα τα πούμε όλα αυτά. Έχουμε όλο το χρόνο εδώ. Λίλη, όλα αυτά σε μια στιγμή. Καλημέρα, Γιώργο. Σε μια στιγμή που σήμερα θα έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών. Ζούμε έναν εφιάλτη. Είναι εφιάλτη και καταλαβαίνει. Λίλη, σε λίγο ο Υπουργό Οικονομικών θα είναι εδώ. Ναι, Γιώργο, είναι δραματικέ οι ώρε που περνάει η Ουκρανία. Δραματικέ οι ώρε που περνάει και στη Μαριούπολη. Να θυμηθούμε ότι πριν από λίγε ημέρε Έλληνε δημοσιογράφοι βρισκόντουσαν σε εκείνη την περιοχή. Αλλά όσον αφορά τα δικά μας, Γιώργο, γιατί πραγματικά ο κόσμος νοιάζεται για τις επιπτώσεις που έχει αυτός ο πόλεμος στην τσέπη. Άλλαξαν όλα, Λίλη. Και τα έχουμε δει. Χθες είχες τον κύριο Σκρέκα. Μίλησε για την αύξηση 185 ευρώ. Αύξηση στο φυσικό αέριο μέσα σε ένα χρόνο. Σήμερα θα έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, να δούμε πώς θα βοηθηθούν τα νοικοκυριά, πώς θα βοηθούν οι επιχειρήσεις. Τι ανάσες θα μας δώσει η κυβέρνηση. Έτσι, μπράβο. Το μεγάλο ζητούμενο πλέον. Σε όλη αυτή την εξέλιξη, εμείς θα βλέπουμε τα θέματα του πολέμου, αλλά να ξέρετε, ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα στην οικονομία, την πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, τα πάντα είναι σάπιο σανίδι. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, κανείς δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Άρα, Κωστή Μαρδά, αυτή την ώρα εμείς θα δούμε τι σκέφτεται η κυβέρνηση για τα μείζωνα θέματα. Έχουν φύγει όλες οι τιμές στο Θεό. Υπό την απειλή τουλάχιστον 7.000 πυρηνικών κεφαλών της Ρωσίας. 7.000 πυρηνικές κεφαλές, Ναι, υπάρχει μια μέτρηση ότι είναι 5.500 ή 7.000 πυρηνικές κεφαλές. Ναι. Έχει η Ρωσία, άλλες τόσες έχει η Αμερική. Υπό την απειλή λοιπόν των πυρηνικών όπλων επηρεάζεται όλη η οικονομία του πλανήτη. Και βεβαίως η ελληνική. Ακριβώς. Και βέβαια, κυρία Παπαδημητρίου, έχετε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τώρα είναι η μεγάλη στιγμή στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Έτσι. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή, κυρία Αυτιά, έχουμε αύξηση 5 φορές στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στα καύσιμα, στα πρώτα είδη ανάγκης και φυσικά πρέπει να στηριχτούν πρώτα απ' όλα, όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός, οι χαμηλόμισθες εισοδηματικά οικογένειες και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αλλά όλοι μας θέλουμε στήριξη, γιατί αυτά τα θέματα και τα φαινόμενα που βλέπουμε τώρα στην ακρίβεια είναι πρωτοφανή. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Όταν η τιμή Γιώργο, του φυσικού αερίου είναι 20 εν καιρό ειρήνης και πάει 476 εν καιρό πολέμου, βάλε λίγη δροσιά φλόρων. Και πάει 476. Από εκεί και πέρα σηκώνεις τα χέρια σου ψηλά. 5:45 πρώτα λεπτά. Πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά τα γεγονότα. 11η μέρα φρίκης του πολέμου. Με 1.000 πράγματα τα οποία μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν. Και θέλω να πάμε τώρα τη στιγμή που ο συνάδελφός μας, ο Μίλτος ο Σακελάρης, αποκαλύπτει πώς έζησαν αυτή την πολύ πολύ δύσκολη στιγμή. Την πολύ δύσκολη στιγμή όταν τους βγάλαν τα πιστόλια.